Μάλλον τρελαθήκε. Τρελαθήκαμε εμείς, θα τρελαθεί και ο καιρός. Το τρελάναμε το καιρό εμείς. 1,5 μήνα περίπου πριν τις γιορτές των Χριστουγέννων, ο καιρός δείχνει να έχει λίγο μπερδευτεί. Υψηλές θερμοκρασίες, ηλιοφάνεια και το καλοκαίρι είναι ακόμη εδώ. 6 Νοεμβρίου λοιπόν βρισκόμαστε στην Πλάζ και ο κόσμος συνεχίζει να κάνει τα μπάνια του. Και όχι, δεν είναι απαραίτητα όλοι χειμερινοί κολυμβητές, απλά εκμεταλλεύονται το γεγονός ότι οι θερμοκρασίες παραμένουν ακόμη υψηλές. Συνεχίζουμε γιατί ο καιρός είναι φανταστικός, η θάλασσα πάρα πολύ ζεστή, απλά όταν βγαίνεις πρέπει να ντύνεσαι για να μην κρυώσει. Συνεχίζουμε όσο είναι καιρός ακόμα. Όταν μέχρι 20 βαθμούς έξω που έχει θερμοκρασία, εγώ κάνω μπάνιο. Τώρα έχει 23 περίπου τόσο η θερμοκρασία. Μετά από το ΣΥΟ, όταν κατέβει από 20, δεν ξέρω, κάνει κρύο και έξω. Ούτε φύλλα πέφτουν από τα δέντρα, ούτε βροχοπτώσεις βλέπουμε και ο υδράργυρος αποσυντονισμένος παραμένει σταθερά υψηλός, χωρίς να δείχνει σημάδια για σημαντική πτώση. Και αφού ακόμα το καλοκαίρι καλά κρατεί, τι να κάνουν και οι πολίτες, συνεχίζουν τις βουτιές στις κοντινές παραλίες, χωρίς να αναφερόμαστε σε χειμερινούς κολυμβητές. Είναι 6-7 Νοέμβρη, ναι. Και κάνετε μπάνια. Θα κάνουμε όλο τον Νοέμβριο, όπως φαίνεται το πράγμα. Είστε χειμερινός κολυμβητής? Όχι, δεν είμαι κολυμβητής. Μέχρι το τέλος του Νοέμβρη θα κάνουμε, μετά σταματάω να κάνω. Άρα βάσει του καιρού πηγαίνετε. Σίγουρα, ναι. Δεν είμαι χειμερινός. Όσο καιρός κρατάει, θα πηγαίνουν παραλία, ξεκαθαρίζουν. Αλλά από τον κόσμο που βλέπω, δεν είναι μόνο οι χειμερινοί κολυμβητές. Όχι, όχι, έρχονται κι άλλοι. Μόλις δουν ότι, γιατί εντάξει, η θερμοκρασία μας τώρα είναι 26 βαθμοί, δεν είναι φυσιολογικά. Θέλει απλά το μυστικό, όταν βγαίνεις από τη θάλασσα, μετά αμέσως να ντύνεσαι. Οι πολίτες πάντως εμφανίζονται προβληματισμένοι με τον καιρό, που δείχνει να έχει ξεχάσει ποια εποχή διανύουμε. Νοέμβρη, μήπως. Οπωσδήποτε μας προβληματίζει. Θα δούμε στην πορεία τι θα γίνει. Η θάλασσα είναι ζεστή? Όχι ακριβώς. Εντάξει, αλλά υποφέρεται. Εντάξει. Και εποχή... έξω έχει τον ήλιο. Για μια χαρά. Μας εκπλήσει και ο καιρός ειδικά πάρα πολύ. Δεν βρέχει, δεν έχει βρέξει. Και υπάρχει πρόβλημα και γενικά στα νερά, στα κτήματα, στον κόσμο, στις ελιές υπάρχει πρόβλημα λόγω του βροχής. Ενώ στην Ιταλία κάνει καταστροφές, εμείς εδώ δεν έχουμε βροχή. Οπωσδήποτε μας προβληματίζει, γιατί άλλαξαν όλα τα δεδομένα και αυτό έχει αντίκτυπο γενικά στη ζωή μας. Στα τρόφιμα, δηλαδή τα λαχανικά, τα πάντα επηρεάζει αυτή η μεταβολή, οι κλιματικές αλλαγές. Αλλά Χριστούγεννα στη θάλασσα. Βεβαίως, βεβαίως. Θέλει να κάτσεις, είναι 12 βαθμοί η θερμοκρασία, 12 λεπτά. Έχουμε 26 βαθμούς σήμερα. Καθίσαμε περίπου μισή ώρα. Δεν θέλει παραπάνω. Αυτό είναι για τους χειμερινούς κολυμβητές. Αυτό είναι το μυστικό, Βεβαίως. 12 βαθμοί θα κάτσεις 12 λεπτά. 9 βαθμοί, 9 λεπτά.